Μετά από 4 χρόνια σκληρής προσπάθειας, φτάσαμε εδώ στην Ουρανούπολη για να κάνουμε το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας. Είμαστε όλα τα παιδιά ενωμένα, ο ένας αγαπάει τον άλλον, είμαστε σαν αδέρφια. Απλούστατα δίνουμε πιο μεγάλη αγάπη στα 2 μικρά τα junior. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο και με τον προπονητή και με όλους τριγύρω που βοηθάνε την ομάδα, έχουμε δημιουργήσει πολύ καλό κλίμα και είμαστε σαν οικογένεια. Και είμαστε όντως μια ομάδα πολύ αγαπημένη, στηρίζει ο ένας τον άλλο και ψυχολογικά. Έχουμε κάνει αρκετή προετοιμασία μέχρι τώρα για να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε στο Ρίο που θα αγωνιστούμε. Πιστεύω πάρα πολύ στα παιδιά και στην επιστροφή θα είμαστε ένα gold team. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην περιοχή του Αριστοτέλη και μου δίνει δύναμη για να πάω κουράγιο και να πάω στην Ολυμπιάδα της Βραζιλίας του 2016. Προσπαθούμε χωρίς να τραυματιστούμε, με όλη τη δύναμη μας που έχουμε, με το κουράγιο μας, θα τα δώσουμε όλα για όλα. Τα παιδιά πρέπει να έχουν τα ανάλογα στάδια και τις ανάλογες υποδομές. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν είναι προσβάσιμα. Έρχομαι σε αυτό, είναι πολύ δύσκολο το κλίμα. Μετά είναι οι επιχορηγήσεις. Να πάρει ένα αθλητής, να κάνει μια προετοιμασία, πρέπει να έχει ένα χορηγό δίπλα του να τον βοηθάει. Γιατί μόνος σου δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Πρέπει να έχεις δίπλα σου την οικογένειά σου, το στήριγμά σου, τον προπονητή σου. Είναι όλα αυτά, γίνεται ένας κρίκος, μια λυσίδα που δένεται και ανάλογα αυτός ο κρίκος που σιγά σιγά με τις προσπάθειες θα καταφέρνεις όλα αυτά. Η Παραολυμπιάδα είναι μια γιορτή. Δεν είναι δηλαδή να μπούμε σε ένα Ολυμπιακό Ρίο και να φοβόμαστε, είναι η γιορτή. Την εμπειρία της ζωής σου και της ψυχής σου το βλέπεις όταν τελειώνει ο αγώνας. Εκεί, για μένα όταν σου περνάει το Ολυμπιακό μετάλλιο πάνω σου, ή το παγκόσμιο, ή το πανευρωπαϊκό, εκεί αρχίζεις και αισθάνεσαι, σαν αθλητής που είσαι της καριέρας σου, αισθάνεσαι να ανατριχιάζεις, να δακρύζεις και όταν δεις και γίνεται αυτή η ύπαρξη σημαία απάνω, ψηλά στον ιστό. Εκεί τα δίνεις όλα για όλα. Περάσαμε από διάφορα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμιο πρωτάθλημα, πανασιατικό πρωτάθλημα και άλλους διεθνείς διοργανώσεις και καταφέρανε 5 αθλητές να καταταγούν και να πάρουν την πρόκριση για το Ρίο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα όπως στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, η Παρολυμπιακή Επιτροπή προσπάθησε και η Ομοσπονδία προσπάθησε να βρουν κάποιους χορηγούς ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες αθλητές όλα αυτά τα χρόνια να συμμετέχουν στους αγώνες. Είμαι 13 χρόνια στο χώρο, ασχολούμαι από το 2003. Αυτή θα είναι η 4η κατά σειρά Παραολυμπιάδα που θα λάβω μέρος. Η ξεχωριστή στιγμή για μένα βασικά ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα το 2004, δηλαδή αυτό που θα ζήσουν οι Βραζιλιάνοι στο Ρίο, δηλαδή όταν μπήκαμε μέσα σαν εθνική ομάδα και σηκώθηκε όλο το στάδιο και χειροκροτούσε και φώναζε, η ανατριχίλα έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ο κύριος στόχος είναι πρώτα ο Θεός να πάμε με υγεία εκεί και ό,τι το καλύτερο έρθει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή για μένα η Παραολυμπιακή Αγώνες είναι ο τρόπος ζωής. Ειδικά από τη μέρα που πήρα και την πρόκριση, στην καθημερινότητά μου είναι τρόπος ζωής. Το ζω πολύ, είμαι πολύ περήφανος, πολύ ευχαριστώ.
πρώτος μου στόχος ήταν να πάρω την πρόκριση για τους Παραλυμπιακούς. Τώρα ο δεύτερος στόχος μου είναι να κατακτήσω ένα μετάλλιο. Και πόσο καλύτερα να πάρω και το χρυσό. Το 2013 πρωτοασχολήθηκα με ένα σοβαρό. Και το 2014 ξεκίνησε η αγωνιστική μου καριέρα με την εθνική ομάδα. Από μικρός ήθελα να πάω μια Ολυμπιάδα, τα κατάφερα και ήθελα να πάω μια Παραολυμπιάδα. Η προσπάθεια που έχω κάνει στην ουσία αποσκοπεί για ένα μετάλλιο. Αλλά και στην πεντάδα να βρεθώ δεν είναι άσχημη για μένα. Είναι μια πολύ μεγάλη... Και μόνο που πάω στην Παραολυμπιάδα για μένα είναι πολύ μεγάλη είναι χαρά και ευτυχία. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για έναν αθλητή, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, να αγωνίζεται σε παραολυμπιακούς αγώνες. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Εγώ είχα στόχο και ακόμα έχω να καταφέρω να μπω στην εξάδα. Άτομο με αναπηρία που ασχολήθηκε με τον αθλητισμό κέρδισε πάρα πολλά πράγματα. Το βασικότερο είναι η κοινωνικότητα που αποκτάει και μια διαφορετικότητα στη ζωή του. Αρχίζει να έχει άλλο νόημα η ζωή, να μπαίνουν στόχοι και δεν μένει στο σπίτι κρυμμένος πίσω από μια πόρτα. Το μήνυμα πιστεύω που περνάμε είναι να μην τα παρατάνε ποτέ και να συνεχίζουν όσες δυσκολίες και να παρουσιαστούν στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω ότι δίνουμε ένα παραπάνω κίνητρο γενικά, όχι μόνο σε άτομα με αναπηρίες, γενικά και σε άτομα που δεν έχουν κάποια αναπηρία, αλλά αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τα οποία λένε, νιώθουν ότι πνίγονται, ας πούμε, και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και βλέπουν εμάς, πιστεύω, και παίρνουν κάποια δύναμη παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο. Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να κλείνουμε στον εαυτό μας. Ίσα και κάτι εμπόδιο που συναντάμε πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς από ό,τι είμαστε, γιατί ο αθλητισμός είναι μέσα από τον αθλητισμό ζει τα πάντα. Θέλω να προτείνω στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό. Σε πιο καινούργια παιδιά που θέλουν να μπουν στα παραολυμπιακά αθλήματα, νομίζω είναι 19 παραολυμπιακά αθλήματα έχει και μπορούν να επιλέξουν μόνο τους τα παιδιά παραολυμπιακά αθλήματα. Καλή επιτυχία στα συνεθλητές μου. Να πάνε όλα καλά και να γυρίσουμε με ό,τι καλύτερο.